με μεγάλη επιτυχία και πλήθος αθλητών αλλά και εθελοντών που άγγιξαν τους χίλιους διεξήχθησαν το πρωί της Κυριακής οι αγώνες δρόμου Κερκίνη Λεϊκράν 2024 στο λιμανάκι Λιθοτόπου Δήμου Ηράκλειας. Οι διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν ήταν 4, 21, 13,5, 7 και 1,5 χιλιόμετρων και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα παιδιά και στους εθελοντές σύμφωνα με τους υπεύθυνους της διοργάνωσης. Είναι μεγάλη ευτυχία για μας να βλέπουμε τόσους χαρούμενους ανθρώπους. Κάνουμε πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μας για να είναι ευχαριστημένοι αθλητές. Ο αγώνας αυτή τη φορά είναι αφιερωμένος στους εθελοντές που χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και στα μικρά παιδιά θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα έτσι ώστε να τα βάλουμε στα μονοπάτια για να πάρουν και αυτά τις χαρές που παίρνουμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που μας δίνετε την ευκαιρία να μας δει περισσότερος κόσμος. Εξελίσσονται λοιπόν οι αγώνες. Πηγαίνει ως τώρα εξαιρετικά. Έχουμε πολύ κόσμο, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο κόσμος τερματίζει πολύ χαρούμενος και αυτός, ενθουσιασμένος από τους εθελοντές. Υπήρχε και ένα σύννεφο που τους βοηθούσε ως τώρα, έφυγε και αυτό. Θα μας έρθουν επομένως λίγο καταπονημένοι. Το καρπούζι και η μπύρα θα τους δροσίσουν στον τερματισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Η σημερινή μέρα πάει από το καλό στο καλύτερο, θα έλεγα. Ο καιρός μας βοήθησε. Δεν είχε τη ζέστη που υπολογίζαμε. Ήρθαν σχεδόν όλοι όσοι δήλωσαν. Οι περισσότεροι νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι. Ελπίζουμε του χρόνου ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Στους αγώνες συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος στην κατηγορία των 7 χιλιόμετρων. 3, 2, 1, καλή επιτυχία! Προσοχή στον δρόμο, προσοχή! Ο Αντιπεριφερειάρχης μας, κύριε Σπυρόπουλε, τα καταφέρατε και φέτος! Πολλά συγχαρητήρια πάντα! Τρέχετε με μας, για μας! Πείτε μας δυο κουβέντες! Λοιπόν, η συμμετοχή είναι μεγάλη πρόθεση, αλλά είναι και γλυκό να τερματίζεις. Σας ευχαριστώ πολύ, είστε υπέροχοι. Υπέροχα, απλά υπέροχα. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εγώ προσωπικά στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα που είναι θεσμός και όχι μόνο. Πραγματικά έχει μεγάλη συμμετοχή, η διαδρομή ήταν υπέροχη, είχε λίγο ζέστη παραπάνω, αλλά τα καταφέραμε. Καλό τους αιρέους, τις αιρές όλους να έρθουν να στηρίξουν τα δικά μας τα παιδιά, τους διοργανωτές του Δήμου που ήταν και αυτός εδώ και φυσικά όλους αυτούς τους ιδιώτες οι οποίοι συμμετέχουν στον αγώνα και με ομάδες αλλά και είναι και χορηγοί. Να είναι καλά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης συνεχάρει τους διοργανωτές και εθελοντές των αγώνων Αργύρη Ράμναλη, Ευαγγελία Δούμα και Σωτήρη Αγοραστίδη για την πρωτοβουλία και την άψογη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη του Δήμου σε κάθε δραστηριότητά τους που αφορά τη λίμνη Κερκίνη, η οποία αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Μια πολύ μεγάλη εκδήλωση με πανελλαδική εμβέλεια, αλλά από όσο γνωρίζω υπάρχει και κόσμος από άλλες χώρες, αθλητές από άλλες χώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη έχει γίνει θεσμός και κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Στον Αργύρη το Ράμναλη, στον Αγοραστίδη, στην κυρία Δούμα τη Βαγγελιό, που σήκωσαν όλο αυτό το φορτίο και πραγματικά έκαναν, δημιούργησαν έτσι μια εικόνα και μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Μπράβο τους. Εμείς ως Δήμος Ηράκλειας και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος με κάθε τρόπο θα τους βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Ήδη ό,τι χρειάστηκαν το είχανε, του χρόνου ακόμα καλύτερα. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Πρόκειται για μια πανέμορφη εκδήλωση στην οποία συνυπάρχουν το αθλητικό πνεύμα, ο εθελοντισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση και η οικολογία. Θέλω να μείνω ιδίως στο εθελοντικό πνεύμα, γιατί αυτή η τεράστια γιορτή χωρίς τη συμμετοχή εθελοντών δεν θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα. Σήμερα γιορτάζει και η λίμνη Κερκίνη και ο αθλητισμός και ο εθελοντισμός. Να είστε καλά. Ήταν μια διοργάνωση τόσο δυναμική με πολλές συμμετοχές. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, σε όλα τα παιδιά. Από την πλευρά μας ο Δήμος, ό,τι του ζητήθηκε το έκανε και κάτι παραπάνω. Και από του χρόνου θα είμαστε ακόμη πιο δυναμικοί, με περισσότερες παρουσίες και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Ήταν μια φανταστική εμπειρία.
Εγώ έτρεξα το μικρό αγώνα των 7,5 χιλιόμετρων, παρόλα αυτά το απόλαυσα πραγματικά. Τι να πω, φέτος η διοργάνωση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. 1000 άτομα μαζεύτηκαν στο λιμανάκι του Λιθοτόπου, πραγματικά βούλιαξε. Εμείς ευχόμαστε του χρόνου να πάνε ακόμη καλύτερο. Είναι όλοι τους καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Οι αθλητές, μιλώντας στο Επιλογές, τόνισαν ότι ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση. Συμμετέχουμε στο Κερκίνη Lake Run. Εγώ τρέχω για πρώτη φορά. Μια φανταστική διαδρομή, ένας πολύ ωραίος αγώνας, με πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Με μεγάλη συμμετοχή, ευχαριστούμε πολύ για τον αγώνα. Σε ποια κατηγορία τρέξατε? Εγώ έχω τρέξει την πρώτη κατηγορία στα 7,5 χιλιόμετρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τα 800 άτομα. Μια πολύ ωραία διοργάνωση. Συγχαρητήρια σε όλους. Ήρθαμε πάλι εδώ να τιμήσουμε εδώ τη λίμνη μας, αφού γίνεται και εδώ στο νομό μας. Καλή διοργάνωση. Οι εθελοντές πάρα πολύ σε κάθε διασταύρωση. Αλλά ερχόμαστε να χαρούμε έτσι τη διαδρομή, τη λίμνη. Πάνω στο ανάχωμα, να δούμε λίγο κανένα βουβάλι από αριστερά και όλα καλά. Εσύ σε ποια κατηγορία τρέχεις? Εγώ στα 21 χιλιόμετρα έτρεξα. Είμαστε μια εθελοντική διασωστική οργάνωση, η οποία καλύπτουμε υγειονομικά τον αγώνα. Το περιμέναμε. Για πολλά χρόνια τώρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα και μπορούμε να συμμετέχουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο στους αθλητές που έχουν έναν δύσκολο αγώνα μέσα σε τέτοιες κλιματικές συνθήκες. Το σημερινό Κερκίνη Lake Run είναι μια σπουδαία διοργάνωση. Όπως βλέπετε γύρω σας ήρθε πάρα πολύ κόσμος στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης για να γνωρίσει την περιοχή μας. Και για μένα αποτελεί μια μεγάλη έκπληξη ο ρυθμός των συμμετοχών. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αψήφισαν τις καιρικές συνθήκες. Τόση ζέστη που επικρατεί σήμερα και βρέθηκαν στο λιθότοπο εδώ για την σημερινή διοργάνωση του Κερκίνη Lake Run. Συμμετέχετε πρώτη φορά εδώ στο Κερκίνη? Ακριβώς. Είχα μια πρόταση από την εταιρεία και όταν άκουσα για την διοργάνωση και οργάνωση, λέω γιατί όχι. Μου φάνηκε τόσο όμορφη η πρώτη μου φορά που τρέχω στην φύση, λίμνη, δάσος. Μεγάλη μου τιμή. Αλήθεια, πραγματικά, όχι διότι είμαι εδώ, αλλά όντως ήταν πάρα πολλά ωραία και οργάνωση. Πολύ συσταρισμένη με τα τζολάθια του, με τα νεράκια του, με την πετσέτα. Έμεινα χωρίς λόγια. Μπράβο σας, μπράβο, μπράβο, πραγματικά. Από την Κύπρο? Από την Κύπρο, Λευκωσία. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Γωνιστήκαμε με ζέστη στα 13,5 χιλιόμετρα. Βγήκα δεύτερος. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πιστεύω με τον προπονητή μου, τον Σπύρο Παπαδόπουλο, ότι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Και καλή επιτυχία σε όλους. Εύχομαι από εδώ και πέρα να ανοίξει ένας δρόμος μόνο για επιτυχίες. Συμμετείχατε πρώτη φορά? Δεύτερη φορά. Είναι η δεύτερη φορά στον αγώνα. Η οργάνωση φυσικά, όπως και κάθε χρόνο, εξαιρετική. Απερίγραπτα, δεν μπορώ να την περιγράψω. Επαγγελματίες. Ασχολούμαι με το τρέξιμο συστηματικά από το 2014, αλλά μια ζωή αθλούμαι. Όσον αφορά το σημερινό αγώνα, ήταν η διαδρομή φανταστική. Η ζέστη ήταν ανεκτή, καλή ήταν, δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Τα μονοπάτια είναι πεντακάθαρα, καθαρισμένα. Μπράβο πάλι στα παιδιά, στους διοργανωτές που ασχολούνται, που τα καθάρισαν, γιατί χωρίς αυτούς εμείς δεν μπορούμε να τρέξουμε. Αυτά. Εσείς σε ποια κατηγορία είστε, βγήκατε πρώτος? Εγώ είμαι στη γενική κατηγορία πρώτος και ηλικιακά είμαι 41. 21 χιλιόμετρα, πήγε νέλα η διαδρομή, χωμάτινη, μέσα στη λίμνη, σκιερό μέρος, ωραία, ειδηλιακά, είναι φανταστικά, είναι φανταστικά. Εδώ συμμετέχετε πρώτη φορά στο Κερκίνη? Όχι, είχα έρθει και πέρσι. Και φέτος και μου άρεσε και είναι ωραία, χαίρομαι. Να είστε καλά. Εσύ σε ποια κατηγορία έτρεξες? Εγώ έτρεξα στην κατηγορία γυναικών, γενική κατηγορία. Πρώτη φορά συμμετέχετε? Όχι, η δεύτερη φορά συμμετέχω εγώ. Πέρσι ήταν η πρώτη. Ήταν και πέρσι υπέροχη διοργάνωση. Φέτος τα παιδιά το απογείωσαν. Πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Παρόλη τη ζέστη που έχει, την ξεχνάς με όλη αυτή την ομορφιά των αθλητών, της διαδρομής, της γιορτής. Γιατί γιορτή είναι, γι' αυτό ερχόμαστε φυσικά. Αυτά, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στα παιδιά, οι οποίοι είναι και φίλοι μας φυσικά. Τα 21, ναι. Φανταστική εμπειρία. Είχε μένει υγρασία και ζέστη και δεν την έχω συνηθίσει γιατί μένω στην Αυστρία. Αλλά ήταν πανέμορφα. Μοναδική εμπειρία. Και οι συναθλητές, πολύ φιλικοί, εμψυχώνομαι ένας τον άλλον. Ήταν πραγματικά μοναδικά.
Πρώτη φορά. Σε αυτόν τον αγώνα, ναι, πρώτη φορά. Από ποιο μέρος? Έχω καταγωγή από την Άξο, αλλά μένω στην Αυστρία, στη Βιέννη. Πολύ καλή διοργάνωση, ωραίος αγώνας, αν και είχε λίγη ζέστη. Είναι πέμπτη φορά που συμμετέχω και να είμαι καλά να συμμετέχω και το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με τις βραβεύσεις των αθλητών. Πώς λέγεται? Τσίπρας! Τρέγε! Πούνε χέρια! Πούνε χέρια! Και ένα φυσικό βούτυρο προσφορά της εταιρείας Καγιά. Κύριος Αβραμίδης, αναμνηστικό φυσικό βούτυρο. Να είστε καλά και να περνάτε στους μαθητές σας το μήνυμα του αθλητισμού. Έτσι, Γιώργο. Thank you.